ότι θα μας δώσει χρήματα για την ανεργία και από τα διαρθρωτικά ταμεία για να προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Και εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένδειξη ότι αρχίζουν και ζορίζονται. Ότι αυτό είναι ένδειξη ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική διαπραγμάτευση. Το διασταυρώσατε αυτό, κύριε Πρόεδρε, έτσι? Επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Πικραμένο. Ναι. Και θέλω να το πω αυτό, διότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα κενό. Και υπήρχε ένα μεγάλο βοητό στο διαδίκτυο. Μας πήρε η Μέρκελ να μας βγάλει από το ευρώ. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κινδυνολογία. Και πρέπει κυρίως όσοι έχουμε πολιτική ευθύνη, ναι, να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Λοιπόν, όχι μόνο δεν μας πει δεν πήρε για να μας βγάλει από το ευρώ, αλλά για να μας πουλήσει εκδούλευση. Κάτι το οποίο αποφασίζεται όχι στη Γερμανία, αλλά προφανώς σε επίπεδο Van Rompuy, σε επίπεδο Μπαρόζο. Ήρθε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το είπε και σε μένα και στους άλλους αρχηγούς, ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής θα ψάξουν να βρουν τρόπους να χρυσώσουν το χάπι, να το πω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση. Να πούνε, αφού φτάσαν την ανεργία στο 50% στους νέους, να δώσουν κάποια ψίχουλα για την ανεργία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ακόμα και αυτό όμως είναι μια ένδειξη ότι κάτι αρχίζει και κινείται. Μέχρι πρώτη σε όλα τα συνόδους κορυφής, το μόνο που συζητάγανε ήταν πώς θα μας τριμώξουν. Τώρα αναγκάζονται να συζητήσουν διευκολύνσεις. Όταν ολοκληρώσουμε λοιπόν το βήμα στις 17 του Ιούνιου που κάναμε στις 6 του Μάη, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν θα ζητάνε να μας δώσουν αντίδωρο για την ανεργία, ούτε τα χρήματα του ΕΣΠΑ που ούτως ή άλλως δικαιούμαστε. Αλλά θα αναγκαστούν να δουν κατάματα την πραγματικότητα. Η ευρωπαϊκή ηγεσία θα κοιτάξει το πρόσωπό της στον καθρέφτη και θα αναλογιστεί και θα υπομιστεί τις μεγάλες ιστορικές ευθύνες που έχει. Δεν μπορεί να συνεχίζουν τα προγράμματα της λιτότητας, γιατί αν συνεχιστούν, θα οδηγήσουν την Ευρώπη στη διάλυση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μία πλευρά του πολιτικού συστήματος που λέει ο Αλέξης Τσίπρας αγκάλιασε ό,τι κρατικίστικο υπήρχε στο παλαιό Πασόκ και γι' αυτό επιμένει στο να διατηρήσει στο δημόσιο έλεγχο ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρ του κράτους. Ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας κρατάει μια γραμμή Παπανδρέου, Αντρέα Παπανδρέου. Τώρα αυτό είναι... Τι λέτε σε αυτό, τι λέτε γι' αυτό? Λέω ότι δεν ξέρω καταρχάς αν αυτό είναι τόσο επικριτικό προς εμένα να μου λένε ότι κρατάω μια γραμμή. Λέω τι λένε, κύριε Πρόεδρε. Που ακολουθήθηκε σε μια περίοδο, αν μην τι άλλο, τουλάχιστον την πρώτη τετραετία, ναι, της, του ΠΑΣΟΚ, υπήρξαν πολλά θετικά βήματα. Λέμε σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, ας είμαστε ειλικρινείς. Και άλλη εποχή. Και άλλη εποχή. Να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε το κράτος. Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν είμαστε με ένα γραφειοκρατικό κράτος όπως το γνωρίσαμε στα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου δεν υπήρχε διαφάνεια, δεν υπήρχε δημοκρατία, δεν υπήρχε ελευθερία λόγου, ναι, και ένας αποφάσιζε. Αλλά εμείς είμαστε με τις ανάγκες της κοινωνίας που πρέπει να εξυπηρετηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού ελέγχου, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικού ελέγχου, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας. Και τι εννοώ δεν είμαστε με το κράτος, είμαστε με την κοινωνία? Κύριε, αυτά ένα δημόσιο νοσοκομείο, τι είναι κράτος, είναι κρατικό? Τα αστυνομικά τμήματα που δεν έχουν αστυνομικούς, τι θα κάνετε εκεί? Τι αστυνομικούς δεν έχουν? Ούτε λάστιχα. Ή γραφική. Μάλιστα. Εκεί τι θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Ρεθενέ βενζίνη βάζουνε, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό σας απαντώ με ερώτημα. Για να συνειδητοποιήσουν και οι τηλεθεατές μας. Το ζούνε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ότι εδώ υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε το κράτος πρόνοιας που καταραίει και τις στοιχειώδεις κρατικές υποδομές. Όπως αναφέρατε εσείς, για παράδειγμα, τις υποδομές ενός αστυνομικού τμήματος ή τις υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν και στον ελληνικό στρατό, που από ό,τι ξέρω τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Τι θα κάνετε και εκεί? Λοιπόν, άρα, ναι, εμείς τι λέμε? Εμείς δεν λέμε όλα στο κράτος, αλλά λέμε ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να πορεύεται έχοντας παραδώσει τα πάντα στη λογική του κέρδους και της αγοράς. Υπάρχουν κάποια αγαθά που δεν μπορεί παρά να είναι δημόσια. Η υγεία, η ασφάλεια, η παιδεία, η ασφάλεια, η πρόσβαση στην ενέργεια. Δεν μπορεί να μένουν σπίτια χωρίς ηλεκτρικό. Αυτές οι προσλήψεις. Θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ. Θέλουν να φτάσουν τους λογαριασμούς στα ύψη. Αυτές οι 100.000 προσλήψεις που σας λένε είναι γι' αυτό. Η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων, των απόμαχων της ζωής, που τους λένε ζήστε με ένα ξεροκόμμα των 300 ευρώ και δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Να υποθέσω τα δημόσια πανεπιστήμια που καταραίουν, να έχει αφήσει η κυρία Διαμαντοπούλου σε πλήρη διάλυση.
πρέπει να ενισχύσουμε τις δημόσιες υποδομές. Με προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, ή μία αλλαγή προσωπικού. Πώς θα το ταιριάξετε αυτό? Οι μεν λένε πρέπει να φύγουν 150.000, να δείτε το δίλημα τώρα του κόσμου. Οι μεν λένε να φύγουν 150.000, εσείς λέτε δεν έχουμε κόσμο στα νοσοκομεία, δεν έχουμε στα αστυνομικά τμήματα, δεν έχουμε εκεί που ο πολίτης ταλαιπωρείται. Πώς θα το ταιριάξετε αυτό, κύριε Τσίπρα? Κύριε, θα καταρχήν να σας πω το εξής. Το ελληνικό δημόσιο είναι ανορθολογικά δομημένο. Ήταν μύθος ότι είναι υπέρογκο. Ήταν όμως και είναι ανορθολογικά δομημένο. Γιατί? Γιατί το φτιάξαν κατ' εικόνα και ομοίωσή τους αυτοί που κυβερνάγαν 37 χρόνια. Και κάθε φορά που είχαμε εκλογές, κάνανε ρουσφατολογικές προσλήψεις και βάζανε, όχι εξυπηρετώντας τις ανάγκες του δημοσίου, εκεί όπου υπάρχει κοινωνική ζήτηση και κοινωνική ανάγκη, αλλά βάζανε προκειμένου να κρατάνε κάποιους ανθρώπους όμοιρους για να τους ψηφίζουν. Εμείς δεν θα υπερασπιστούμε αυτό που φτιάξαν αυτοί. Αλλά θα πούμε όμως την αλήθεια. Θα πούμε ότι χρειάζεται ανακατανομή, ότι χρειάζεται ορθολογική συγκρότηση του δημόσιου τομέα, ότι δεν μπορεί να έχουμε σήμερα νοσοκομεία και ασθενείς θαλάμους 40 ασθενών με μία νοσηλεύτρια. Δεν γίνεται. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Διότι δεν μπορούμε να βάλουμε τον αποθηκάριο να γίνει νοσηλευτής. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται αλλού να γίνουν και μετατάξεις. Ναι. Χρειάζεται να στηρίξουμε το δημόσιο για να μην καταρρεύσει. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε βεβαίως πόρους, χρειαζόμαστε χρήματα. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό που είπα και πριν στη δεύτερη φάση της συνέντευξής μας. Εμείς δεν θα πούμε λεφτά υπάρχουν. Αλλά θα πούμε όμως ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να παραχθεί πλούτος αυτή τη χώρα και να διανεμηθεί με δικαιοσύνη και με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αυτό βεβαίως χρειάζεται χρόνο. Ναι. Γι' αυτό δεν λέμε ότι είμαστε μάγοι που θα αλλάξουμε τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν λέμε ότι θα περάσουμε και θα ζήσουμε με χρυσά κουτάλια από την επομένη των εκλογών. Όμως λέμε ότι θα σταματήσουμε, και αυτός είναι ο στόχος μας, την πορεία προς τη δυστυχία. Θα σταματήσουμε την κατηφόρα και θα βάλουμε τις βάσεις για να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα αξίζει. Θα αξίζει κανείς να ζήσει αυτήν. Οι νέοι άνθρωποι δεν θα φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Τεράστιο το θέμα αυτό. Πώς θα εμποδίσετε, κύριε Πρόεδρε? Αυτό είναι τραγικό, να φεύγουν τα καλύτερα μυαλά από τη χώρα. Να φεύγουν νέοι άνθρωποι και να πάνε έξω. Δημιουργώντας υποδομές. Μάλιστα. Ενισχύοντας τους θύλακες εκείνους που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Που παράγουν έργο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια τα αντιμετώπισε η προηγούμενη κυβέρνηση με μίσος, με ρεβανσισμό. Είναι ό,τι πιο δημιουργικό έχουμε. Οι ερευνητές μας, οι νέοι επιστήμονες, πρέπει να τους δώσουμε εμπιστοσύνη, να τους δώσουμε πόρους. Ας κόψουμε από αλλού, να δώσουμε σε αυτούς. Δεν μπορεί να φεύγουν οι νέοι επιστήμονες και να στελεχώνουν τα ερευνητικά ιδρύματα όλου του κόσμου και εμείς εδώ στην Ελλάδα να μην έχουμε. Να βασιστούμε πάνω στους νέους ανθρώπους που θα οικοδομήσουν το καινούργιο. Μου οφείλετε άλλη μια απάντηση, κύριε Πρόεδρε, και ένα ερώτημα. Λαθρομετανάστες. Θέλεις όλα να τα πεις. Όλα, κύριε Πρόεδρε. Όλα, γιατί. Πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Λάθρομετανάστες. Ελεύθερα κέντρα διακίνησης. Τεράστιο θέμα. Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει με το θέμα αυτό? Να μιλήσω πολύ επιγραμματικά. Βεβαίως. Όσο δεν σηκώνουμε ανάστημα στην Ευρώπη σε σχέση με τη συνθήκη Δουβλίνο 2, όσο δεν ζητάμε δηλαδή την επανεξέταση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, θα είμαστε η χώρα που θα κρατάμε την καυτή πατάτα. Διότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου από τρεις υπήρους. Και έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, εκεί όπου υπάρχει ανάπτυξη. Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι ότι εδώ δεν υπάρχουν δουλειές. Άρα ακόμα και αυτοί της γης οι κολλασμένοι δεν θέλουν να πάνε στην κολλασμένη Ελλάδα. Το σχέδιο Τσίπρα. Όσο λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει, και εκεί ζητάμε να μας βοηθήσουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, βάζουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θα βάλουμε το θέμα, εάν αποκτήσουμε κυβέρνηση αριστεράς, και στη Σύνοδο Κορυφής. Τεράστιο θέμα το μεταναστευτικό. Να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου 2. Ενδιάμεσα. Να μην γίνεται η Ελλάδα μια απέραντη αποθήκη ψυχών. Και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε και κοινοτικούς πόρους. Για να πιστέψω πίσω. Προκειμένου, προσέξτε. Μα μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω. Αν υπήρχε δυνατότητα, θα είχε γίνει ήδη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ χωρίς χαρτιά, χωρίς καμία αναγνώριση από τις χώρες που έρχονται, να σταματήσεις την εισρωή μεταναστών. Ναι. Επίσης, είναι κάτι το οποίο. Θα πάρετε μέτρα έξω, να σταματήσει αυτή η εισρωή. Είναι έξω από τα πλαίσια της πραγματικότητας αυτό που λέτε, κύριε Αυτιά, διότι
Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Και δεν έχει τα μέσα, λέτε. Μα είναι μια νησιωτική χώρα. Δεν μπορείς να βάλεις τη θάλασσα σήμερα. Το ζω από τη Σάμο, κύριε Πρόεδρε. Το ζω. Όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει για να ζήσει, ναι, παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα να πνιγεί στο Αιγαίο, δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον εμποδίσεις. Άρα να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις για το μεταναστευτικό. Ρεαλιστική λύση δεν είναι αυτό που μας προτείνει να φτιάξουμε όλη την Ελλάδα ατελείωτα στρατόπεδα συγκέντρωση. Τώρα να του στείλουμε ρεαλιστικές λύσεις. Μα ούτε σας εξήγησα ότι δεν γίνεται αυτό. Ρεαλιστικές λοιπόν λύσεις είναι πρώτον να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2 και να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα όσοι θέλουν να πάνε στις χώρες της Ευρώπης. Και είναι οι περισσότεροι που θέλουν δεν να πάνε. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη. Δεύτερον. Ναι, αλλά με συγχωρείτε τώρα. Δεν κάνει το ένα η Ευρώπη, δεν κάνει το άλλο δεν η Ευρώπη. Δεν το κάνει, δεν κύριε κάνει Πρόεδρε. Το τρίτο η Ευρώπη. Τότε ουσιαστικά διαρκώς ζητάτε από εμάς λύσεις σε προβλήματα τα οποία μας έχουν χρεώσει όλοι οι υπόλοιποι στην πλάτη μας. Λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να αναγκαστεί να το κάνει. Άρα θα πιέσετε εσείς προς τα εκεί να αλλάξει ο... Μάλιστα. Δεν είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης αυτή. Σαφής. Δηλαδή η αλληλεγγύη είναι πάρτα όλα εσείς στην πλάτη σου και εγώ να κάθομαι να απολαμβάνω. Άρα πιέσετε προς τα εκεί να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεύτερον, μίλησα για τη δυνατότητα να υπάρξουν και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό. Δηλαδή. Να αποκεντοποιηθούν αυτές οι περιοχές. Να μην υπάρχουν γκέτο. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι μια περιοχή πια. Όπου δεν είναι εύκολο να ζήσει κανείς. Δηλαδή να γίνει τι, κύριε Πρόεδρε. Να υπάρξουν αναπλάσεις, μητροπολιτικές παρεμβάσεις ανάπλασης, να επιστρέψει η μικρομεσαία επιχείρηση, να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να πάνε σε αυτά τα σημεία. Να υπάρξουν παιδικές χαρές, πάρκα, φωτισμός, ναι, να αλλάξουν όψη αυτές οι περιοχές. Και εκεί όπου υπάρχουν τα γκέτο, ναι, να υπάρξουν σε κοντινές περιοχές χώροι φιλοξενίας και υγειονομικής παρακολούθησης αυτών των ανθρώπων, να μην στηβάζονται 30-30 σε διαμερίσματα τρόγλες, πράγμα που όπως πολύ καλά γνωρίζετε αποτελεί, και εστία, αν θέλετε, πώς να το πω, ας πούμε, όταν σε ένα διαμέρισμα μένουν 30 άνθρωποι, αυτό είναι απάνθρωπο. Πέρα από απάνθρωπο, εγκυμονεί και μια σειρά από άλλους κινδύνους. Να αποσυμφορήσουμε, να αποκεντοποιήσουμε αυτές τις περιοχές. Και ταυτόχρονα, αστυνόμευση, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Είναι δυνατόν εκεί όπου παράγεται το έγκλημα να μην υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός και να έχουμε κατά εκατοντάδες αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας να δέρνουν τους διαδηλωτές και να τους πετάνε χημικά. Πώς γίνεται αυτό? Και να σας πω και κάτι άλλο. Η εγκληματικότητα, ναι, είναι σαν μια πυραμίδα, ξέρετε. Στη βάση της πυραμίδας υπάρχει ο μετανάστης, διότι είναι αυτός που είναι πιο επιρρεπής. Όταν δεν έχει κάποιος να φάει, είναι επιρρεπής στην παραβατικότητα. Στην κορφή όμως της πυραμίδας είναι πολυεθνική η σπήρα της οργάνωσης. Υπάρχουν και Έλληνες εκεί. Δεν είναι μόνο μετανάστες. Αυτό το σπυρί λοιπόν. Άρα λοιπόν, ναι, εκεί πρέπει να υπάρξει μια κατεύθυνση στην πολιτική διοίκηση της στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Να παταχθεί η εγκληματικότητα. Να υπάρχει αστυνόμευση και όπου παράγεται το έγκλημα. Και όχι μονάχα κατόπιν εορτής να ερχόμαστε να κάνουμε επιχειρήσεις σκούπα. Δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές αυτές οι επιχειρήσεις σκούπα. Πρώτον, εγώ ανατριχιάζω και με την ιδέα να μιλάμε για σκούπα όταν μιλάμε για ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Τα σκουπίδια σκουπίζουμε, όχι τους ανθρώπους. Αλλά πέραν αυτών των ουμανιστικών αξιών, τις οποίες δεν εγκαταλείπουμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι κάθε άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος και δεν μπορούμε να τους περιφερόμαστε ένα σκουπίδι. Αλλά πέραν αυτού, είναι και καθόλου μη αποτελεσματικές αυτές οι ενέργειες. Τώρα. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, πάμε σε ευθεία σύγκρουση με τον κύριο Σαμαρά. Σαμαράς ή Τσίπρας, Τσίπρας ή Σαμαράς, πώς το βλέπετε? Πάμε σε... Δημιουργείται ένα κλίμα πλέον από εδώ και από εδώ. Το οποίο δεν είναι καθόλου καλό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί? Γιατί ενδεχομένως να αναβιώσει συγκρούσεις του παρελθόντος. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Αυτιά, εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όχι για να τους διχάσουμε. Ο κύριος Σαμαράς θέλει να κρυφτεί πίσω από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος για να κρύψει τι? Να κρύψει τις υποχωρήσεις, τις επαναχωρήσεις και τις μετατοπίσεις που έκανε και την υπογραφή υποτέλειας που έβαλε στην επιστολή στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρντ. Γι' αυτό βγάζει τώρα από το χρονοτούλαπο τον παόλο της ιστορίας διαχωριστικές γραμμές του χθες. Όχι. Εμείς απευθυνόμαστε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Απευθυνόμαστε και στους αριστερούς βεβαίως, αλλά και σε αυτούς που δεν είναι αριστεροί.
Και τους λέμε ότι αυτό που μας ενώνουν σήμερα είναι πολύ περισσότερο από αυτά που μας χωρίζαν χθες.